Έχουμε μαζί μας την αρχηγό του ΑΟ Πολυκράτη, τη Ρενάτα Πέρου. Φέτος σηκώσαμε 3 πρωταθλήματα. Πώς ήταν η χρονιά και πόσο δύσκολη ήταν μάλλον για σένα σε αυτά τα πρωταθλήματα? Το κορασίδεν ήταν, μας δυσκόλεψε λίγο. Το γυναικό πήγαινε, ξέρω εγώ, 2-0, αλλά το γυρίσαμε, το παλέψαμε γιατί το θέλαμε παραπάνω. Και το παγκορασίδον θεωρώ ότι το θέλαμε παραπάνω και το αξίζαμε και παραπάνω. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σήμερα. Εισάξεις και οι δύο ομάδες. Το φοβήθηκες μετά το 0-1? Πίστευα ότι μπορούμε και το πιστέψαμε όλες. Και γι' αυτό κάναμε αυτό που ξέραμε και το γυρίσαμε. Δεν ασχολείσαι μόνο με το βόλεϊ, ασχολείσαι και με το ποδόσφαιρο. Ναι. Είσαι μέλος της ομάδος του Νέου Πανσαμιακού και σε είδαμε και να αγωνίζεσαι και στα φετινά παιχνίδια. Ποια είναι η διαφορά το ποδόσφαιρο με το βόλεϊ? Το βόλεϊ είναι ένα αθλήμα το οποίο με κάνει πιο χαρούμενη από το ποδόσφαιρο, γιατί από μικρή, ξέρω εγώ, πηγαίνω βόλεϊ και το αγαπώ πιο πολύ από το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι πιο σκληρό, έτσι? Ναι, το έχω σε χόμπι πιο πολύ. Πέρα από όλα αυτά, είδαμε να σε καλούν και στην Προεθνική Κορασίδων. Και θα πας την Τρίτη 30 του μηνός, ναι, για τη Ρόδο, οπότε θα δοκιμαστείς. Άρα δεν είναι μόνο το χόμπι, άρα το έχεις και εκεί. Το έχω. Ποιους θέλεις να ευχαριστήσεις, Ρενάτα? Θέλω να ευχαριστήσω τον μπαμπά μου, που... που δεν μπορούσε να έρθει σήμερα. Το ξέρω και εγώ, καθόταν να το δει, να σε δει από τη δουλειά του. Εντάξει, δεν μπορεί όλα. Πάντως, το αφιερώνεις και αυτό το κύπελο. Και στη μαμά βέβαια που έρχεται συνέχεια, έτσι. Ναι, εννοείται. Ακολουθεί παντού τη Ρενάτα. Έτσι, έτσι. Ναι. Να συγκινηθείς. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Λοιπόν, στις συμπαίκτριές σου ένα μήνυμα. Τις ευχαριστώ όλες πάρα πολύ που παλέψαν να το πάρουμε και το θέλαμε όλες και γι' αυτό το κατάγησαν το γήπεδο σήμερα. Καλό καλοκαίρι με υγεία, θα τα πούμε πάλι το φθινόπωρο. Ευχαριστούμε επίσης.